ο οποίος είναι δίπλα μας coach. Πρώτα απ' όλα, καλή σεζόν να έχουμε, καλή αρχή, καλή... να είναι όλα σωστά και γεμάτα υγεία. Σίγουρα, καλή σεζόν να έχουμε, είναι το ξεκίνημα της σεζόν. Να έχουν υγεία οι παίχτες που είναι πρωταγωνιστές πάνω απ' όλα και εύχομαι να έχουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Καταφέρατε σήμερα σε ένα αρκετά ανταγωνιστικό παιχνίδι, όπως είδαμε, να πάρετε την νίκη και το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς. Σίγουρα, εντάξει, είναι πολύ αρχή της σεζόν ακόμα. Είναι φανερό ότι οι ομάδες ακόμα δεν είναι έτοιμες. Λείπουν πολλά πια από τις δύο ομάδες, σε ώρα από όλες τις ομάδες του πρωταθλήματος. Είναι σημαντικό όμως ότι δείξαμε έτσι έναν καλό χαρακτήρα, θα έλεγα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο αμυντικά και καταφέραμε να κερδίσουμε. Είδαμε τον Κεραυνό σε σχέση με πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια γενικότερα να παίζει ένα διαφορετικό στυλ μπάσκετ. Η μπάλα κουμπούσε περισσότερο στο ζωγραφιστό. Είναι αυτός ο νέος Κεραυνός, ο Κεραυνός του 2021-2022. Σίγουρα μετά την περσινή χρονιά που τελείωσε, όπως τελείωσε, είχαμε πάρει μια απόφαση με τη διοίκηση έτσι να ανανεώσουμε την ομάδα. Κάποια παιδιά που πρόσφεραν πάρα πολλά ήρθαν το πλήρωμα του χρόνου. Ανανεώσαμε και το τρίον το ξένο με τη λογική να πάμε έτσι σε μια ομάδα πιο νεανική, πιο φρέσκα, ίσως με έναν επιπλέον κίνητρο, περισσότερη αθλητικότητα. Να ελέγξουμε καλύτερα τα rebound σε σχέση με την περσινή χρονιά για να μπορούμε να τρέξουμε. Το καταφέραμε σε μεγάλα διαστήματα του παιχνιδιού αυτό το κομμάτι. Σίγουρα το 5-5 χρειάζεται περισσότερη δουλειά και περισσότερο χρόνο. Και μια προσωπική ερώτηση. 7η σεζόν στο Κεραυνό. Πώς νιώθεις για αυτό, coach? Είμαι πολύ ευχαριστημένος στον Κεραυνό όλα αυτά τα χρόνια. Περάσαμε πολλές όμορφες στιγμές, όπως περάσαμε και δύσκολες στιγμές. Φαίνεται ότι υπάρχει αμοιβαία στήριξη και εμπιστοσύνη και από τις δύο πλευρές. Και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος σε μια ομάδα που έχω όλα τα χέρια να δουλέψει όπως θέλω. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.